Κύριε Μαμουλάκη, λοιπόν, καλημέρα σας, καλή χρονιά. Καλημέρα, καλημέρα κύριε Τουργεράκη, καλή χρονιά με υγεία σε όλο τον κόσμο. Οι προσδοκίες και οι προκλήσεις. Οι προσδοκίες και οι προκλήσεις, όπως κάθε χρονιά, μια δύσκολη χρονιά παρήλθε, ολοκληρώθηκε, μπήκαμε στο 2024 και νομίζω ότι σίγουρα είναι μια κρίσιμη και για την χώρα μας και για την Κρήτη μας χρονιά από πολλές απόψεις. Από κοινωνικό-οικονομικό επίπεδο αν θέλετε, αλλά και φυσικά από πολιτικό. Άρα. Καταρχάς, εξαρτάται τον τομέα εθνής. Αυτό που μπορούμε να πω σαν τοποθέτηση είναι σίγουρα οι προκλήσεις είναι πολλές. Αν επικεντρωθούμε, αν θέλετε, στο ζήτημα της χώρας, νομίζω ότι είναι μια κρίσιμη χρονιά για την κοινωνία. Θα ξεκινήσω από εκεί, από τον κόσμο. Μετά από 2 χρόνια ακρίβειας να μαστίζει το μέσο ελληνικό νοικοκυριό, την μικρομεσαία επιχείρηση, νομίζω ότι αυτό το οποίο πολιτικά είναι επίδικο είναι το πώς θα απομειώσουμε αυτό το κύμα ακρίβειας, το οποίο τι έχει κάνει ουσιαστικά, έχει καταπατήσει, έχει ταπεινώσει την μέση αγοραστική δύναμη του Έλληνα. Αυτό είναι πάρα μα πάρα πολύ κρίσιμο. Ό,τι και αν λένε οι κυβερνητικοί παράγοντες με τις επικοινωνιακές τους μομφόλυγες για αυξήσεις έστω και λίγο μερικών ποσοστιαίων μονάδων, η ουσία είναι ότι αυτή η ακρίβεια πραγματικά έχει αλλάξει τη ζωή των ανθρώπων εδώ στη χώρα μας. Βεβαίως είναι εξωγενείς παράγοντας, γιατί υπάρχουν πολλοί, αν θέλετε, η ακρίβεια δεν γεννήθηκε στη χώρα μας, αλλά δυστυχώς με τις πρακτικές τις κυβερνητικές, της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, έχει στην Ελλάδα αφήσει ένα πολύ μεγαλύτερο αρνητικό αποτύπωμα. Και αυτό είναι το κρίσιμο. Μα δεν μπορεί να... μισό λεπτό. Δεν μπορούμε να επικαλούμαστε μόνο την ενέργεια και να λέμε ότι είναι ένα φαινόμενο εισαγόμενο η ακρίβεια και να ξεχνάμε τι σημαίνει στο βωμό του κέρδους να προχωράς και να έχεις τιμές εκεί κοντά στο Θεό, ώστε να μην μπορεί ο άλλος να ανταπεξέλθει, να μην πληρώνεται κλπ. Δεν είναι όλα τα φαινόμενα εισαγόμενα. Ακριβώς. Αυτό λέω, ότι η κυβέρνηση άφησε εσκεμμένα, μην έχοντας την φέρουσα ικανότητα, κατά την άποψή μου εσκεμμένα, διότι είναι ξεκάθαρο ότι αυτοί οι οποίοι, ας δούμε με προσοχή, ποιοι κέρδισαν αυτά τα 2 χρόνια. Σίγουρα όχι ο ελληνικός λαός. Κέρδισαν συγκεκριμένα ολιγοπωλιακά συμφέροντα, τα οποία φυσικά στηρίζουν διαχρονικά τη συντηρητική παράταξη. Εδώ έχουμε μια ξεκάθαρη, κυρία Δουβγεράκη, πολιτική διαφορά. Η Νέα Δημοκρατία, μα και το κύριο Μητσοτάκη εν προκειμένου, έχουν μία και μόνο έννοια. Το κέρδος. Το κέρδος αυτών που τους στηρίζουν συγκεκριμένα. Εμείς έχουμε μια διαφορετική, και εδώ είναι η πολιτική μας διαφορά. Εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είναι συμπεριληπτικές οι πολιτικές, να ακουμπούν τις ανάγκες των πολλών και σίγουρα να νοιαζόμαστε για τους πολλούς. Πράγμα το οποίο δεν συμβαίνει τώρα, ξεκάθαρα τα τελευταία 2 χρόνια, με το παράδειγμα της ακρίβειας που συζητάμε, διότι απλούστατα η εσχοκέρδεια καλπάζει, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους έχουν καταρρεύσει, με ξεκάθαρη ευθύνη φυσικά της κυβέρνησης. Δεν είναι δυνατόν να έχουμε χιλιάδες, για παράδειγμα, ένοπλους. Και πολύ καλά, βέβαια, σε επίπεδο αστυνομικούς, γιατί την ίδια ώρα έχουμε μόνο 80 ελεγκτές για το εμπόριο, για την ακρίβεια, για τα καύσιμα, για το σούπερ μάρκετ, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για τους ελεύθερους επαγγελματίες. 84 υπάλληλοι, τόσοι είναι τόσο αριθμοί δημαία, η συγκεκριμένη υπηρεσία ελέγχου. Θέλω να πω λοιπόν ότι εδώ πέρα υπάρχουν ευθύνες. Ας όμως ολοκληρώσουμε το ζήτημα αυτό και να πούμε ότι ναι, το 2024 το μεγαλύτερο ζήτημα για την χώρα μας, για την ευημερία των πολλών σε αυτή τη χώρα όπως είναι η Ελλάδα, είναι σίγουρα να μειωθούν οι ανισότητες, και οι ανισότητες μειώνονται με την πάταξη της εσωκέρδειας. Είναι κομβικό ζήτημα. Ένα άλλο ζήτημα πολύ σημαντικό, κύριε Δηγεράκη, το οποίο το έχετε καλύψει από την εκπομπή σας πολλές φορές, είναι το θέμα της υγείας. Το βιώνουμε καθημερινά. Η κατάρρευση του ΕΣΥ. Πριν μου πάτε στο κομμάτι της υγείας, εγώ θα έλεγα το εξής, κύριε Μαμουλάκη. Μιλάτε για το κοινωνικο-οικονομικό
ουσιαστικά πρόβλημα το οποίο υπάρχει αυτή την ώρα, το οποίο έχει πολλές παραμέτρους. Η αλήθεια αυτή είναι πάρα πάρα πολύ μεγάλη και θα μπορούσαμε ώρες να το συζητούσαμε όλο αυτό. Αλλά ξέρετε, είχατε προτάξει στην αρχή και είπατε ότι είναι μια κρίσιμη χρονιά σε πολιτικό και κοινωνικό, οικονομικό τομέα. Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Σε όλα αυτά τα οποία κατηγορήσατε αυτή την ώρα ή είπατε, είπατε ότι έχει την ευθύνη η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά ο κύριος Μητσοτάκης, για πείτε μου πού είναι η αντιπολίτευση και η ισχυρά η αντιπολίτευση και ποια είναι η πολιτική πρόκληση για το ΣΥΡΙΖΑ έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα. Δεν μπορώ να μην ρωτήσω, ε? Βεβαίως, βεβαίως. Καταρχάς νομίζω ότι αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας είναι πάρα πολύ κομβικό κατά την άποψή μου και δεν θέλω να ακουστεί αν θέλετε βαρύ, ότι βιώνουμε στην Ελλάδα ένα ζήτημα αναφορικά με το πολίτευμα. Τι εννοώ? Και το λέω τώρα στις απαρχές του 2024. Έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία, κυρία Δουβγεράκη. Τα τρία βασικά αντίβαρα αυτής της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας για να θωρακιστεί και να είναι εύρυθμη λειτουργία της δημοκρατίας μας, γι' αυτό λέω ότι υπάρχει θέμα πολιτεύματος, τα θεσμικά αντίβαρα είναι τρία. Το πρώτο είναι η δημοσιογραφία. Κατά την ταπεινή μου άποψη, η δημοσιογραφία έχει εξαγοραστεί από την κυβέρνηση του κ. Μητσοτάκη. Το λέω για τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης, μέσω των πάρα πολλών λίστα πέτσα, επαχορηγίες, λίγο μετά τα τέμπη για να σιωπήσουν από τα δεδομένα. Υπάρχει θέμα χειραγώγησης, λοιπόν, ξεκάθαρα εξαγοράς των μέσων ενημέρωσης. Δεύτερον, χειραγωγείται η δικαιοσύνη. Και το λέω αυτό διότι ότι σε μια χώρα, και μάλιστα είμαστε μοναδική ευρωπαϊκή, που υποτίθεται ότι έχουμε ανεξάρτητη δικαιοσύνη, στη χώρα αυτή ορίζεται ο ανώτατος δικαστής του Αρείου Πάγου από κάποια μέλη κυβερνητικά, ανώμεσα από την Βουλή, και όχι ανεξάρτητα. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει ξεκάθαρο ζήτημα χειραγώγησης δικαιοσύνης. Πολλές υποθέσεις, Ζήμες, Νοβάρτης, υποκλοπές, Τέμπη, συγκάλυψη με τη βοήθεια της δικαιοσύνης. Άρα, το πρώτο θεσμικό αντίβαρο που είναι η δημοσιογραφία έχει εξαγοραστεί. Το δεύτερο θεσμικό αντίβαρο που είναι η δικαιοσύνη έχει χειραγωγηθεί. Και το τρίτο ποιο είναι, που τουλάχιστον μέχρι χθες υπήρχε, ήταν το κοινοβούλιο. Φτάνω στην ερώτησή σας. Ένα κοινοβούλιο το οποίο έχει κατακαιρματιστεί. Θα συμφωνήσουμε σε αυτό. Δηλαδή μετά την στρατηγική, αν θέλετε. Ο Μητσοτάκης θέλει σε αυτό. Όχι, θα σας πω. Δεν μιλάω για ευθύνη του. Εγώ μιλάω ότι υπάρχει θέμα πολιτεύματος. Για τα δύο πρώτα φταίει. Για το τρίτο φυσικά και όχι. Το δύο φυσικά και όχι. Είναι αποτέλεσμα της επιλογής των Ελλήνων πολιτών. Τουλάχιστον. Βέβαια, επέλεξε με συγκεκριμένα κριτήρια. Ωραία. Αλλά δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει. Το βάζω λίγο με μια έτσι. Συζητώντας στις αρχές του χρόνου και όλα, χωρίς να έχουμε την επικαιρότητα να μας επιβαρύνει τη σκέψη. Το πάω σε μια λογική, να ακούσουν και οι ακροατές μας. Το τρίτο λοιπόν αντίβαρο είναι το κοινοβούλιο. Τι έχω λοιπόν? Το κοινοβούλιο με μια αξιωματική αντιπολίτευση σταθερή, έχουμε ένα αντίβαρο θεσμικό. Δεν υπάρχει αυτό αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει. Βεβαίως και δεν είναι ευθύνη του κάθε επικεφαλής ή κάθε πρωθυπουργού. Είναι όμως ένα ζήτημα για τη χώρα. Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το αντιληφθούμε. Και αφού το αντιληφθούμε, να δούμε τι μπορεί να συμβεί. Τι προτείνετε δηλαδή, να με συγχωρείτε? Γιατί αν ξεκινήσω από το πρώτο, δεν μας αφορούν όλα αυτά και καλά κάνετε και το διευκρινίσατε σε ό,τι έχει να κάνει με χειραγώγηση, εξαγορά κλπ. Θα σας ακούν από την Αθήνα και αν σας ξανακαλέσουν σε πάνελ, γιατί σας βλέπω συχνά σε πάνελ, ή τέλος πάντων εάν δεν σας μαλώσουν, ας το πω εντός εισαγωγικών, τι να πω. Ορίστε. Είδατε, λέτε κάτι το οποίο. Μα τους κατηγορείτε. Από την άλλη, μιλάτε για χειραγώγηση της δικαιοσύνης και το λέτε ανοιχτά και εξάστερα. Μιλάτε για κοινοβούλιο που έχει κατακαιρματιστεί, αλλά από την άλλη ξεχνάτε. Μισό λεπτό. Από την άλλη πλευρά ξεχνάτε ποιες είναι εκείνες οι πολιτικές, οι πολιτικοί, οι οποίοι ακολουθείτε από το κοινοβούλιο, από όλους εσάς τους 300, γιατί ο ελληνικός λαός ψήφισε και τι έχει βγάλει και τι έχει μπει μέσα στο κοινοβούλιο, ποιες είναι οι παλινοδίες, ποιες είναι οι δικές σας ευθύνες. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαστε όμως όλοι σας άμεροι των ευθυνών σας, έτσι δεν είναι? Όχι βέβαια, επονιζόμαστε ο καθένας τις ευθύνες του αναλόγων, αλλά ξέρετε συνήθως αυτός που κυβερνά και με τις πολιτικές του έχει βοηθήσει ή έχει επιβαρύνει την καθημερινότητα των πολλών έχει τις μεγαλύτερες ευθύνες.
δεν μπορεί να απολογείται και ένα από τα στρατηγικά λάθη. Εμείς το 19 στο 23 απολογούμασταν ενώ κυβερνούσε ο κύριος Μητσοτάκης. Ναι, εντάξει, να με συγχωρείτε. Τώρα μιλάτε για ποιο λόγο μιλάτε. Για ποιο μιλάτε. Μιλάτε για την απλή αναλογική και τα όσα έγιναν με την απλή αναλογική. Μιλάτε για την αλλαγή προέδρου μέσα στο κόμμα σας, για την αντιπολίτευση που δεν υπάρχει. Τι εννοείτε? Ναι, και για τα δύο. Για την απλή αναλογική που είναι το δικαιότερο σύστημα στον κόσμο, γιατί να απολογηθεί η συντηρητική παράταξη πώς την αποδόμησε, την απαξίωσε, γιατί δεν τη συνέφερε. Είχε το ρόλο που είχε. Εμείς κάναμε το στρατηγικό λάθος που ουσιαστικά ζητήσαμε συνεργασία όταν δεν βρήκαμε δίκαιο ότι έπρεπε να αλλάξουμε στρατηγική. Εμείναμε σε αυτό και το πληρώσαμε το 23. Βεβαίως. Αλλά αν μη τι άλλο, ας πούμε την αλήθεια στον κόσμο. Είναι ή δεν είναι το δικαιότερο, το πιο αντιπροσωπευτικό, το πιο σωστό παράδειγμα κοινοβουλευτισμού η απλή αναλογική? Ωραία, θέλετε... Είναι ή δεν είναι μια προσμία η ψήφος των πολιτών ανταποκρινόμενη στον κόσμο? Είναι ή δεν είναι στρεβλό το μοντέλο το οποίο κινείται? Κυβερνάει αυτή τη στιγμή μια παράταξη η οποία έχει το έρισμα το 16% των Ελλήνων πολιτών, λόγω της αποχής εννοώ, 17. Είναι ζητήματα σοβαρά για τη δημοκρατία μας. Κύριε Μαμουλάκη, σε αυτά τα σοβαρά ζητήματα, εγώ θέλω να σας πω, να ρωτήσω το εξής που είπατε. Πώς βλέπετε μέσα από όλα αυτά τα οποία εσείς προαναφέρατε και έχετε την ευθύνη σαφέστατα τον λόγο σας, πώς βλέπετε το αύριο της πολιτικής και των εκπροσώπων της πολιτικής αυτή την ώρα, έτσι όπως τα θέσατε, μέσα στο 2024 ή μέσα στα επόμενα χρόνια από τη στιγμή που έχουμε φύγει από το κομμάτι εκλογές? Νομίζω ότι όλα ξεκινούν από τους σε μια αντιπροσωπευτική δημοκρατία, όπως είναι η κοινωνική δημοκρατία, η τρίτη ελληνική δημοκρατία από το 1974 και μετά. Ο κρίσιμος παράγοντας, κατά την άποψή μου, προφανώς είναι οι αντιπρόσωποι του λαού στο κοινοβούλιο. Για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Και μετά από μια τετραετία ή πενταετία εμπειρία στην Ελληνική Βουλή, έχω να σου πω το εξής. Ότι η χώρα διοικείται, εν πάση περιπτώσει η πλειονότητα των εκλεγμένων βουλευτών, δεν έχουν τη στοιχειώδη βάση, με ποια έννοια, όχι με την επιστημονική κατάρτιση, δεν έχουν γειωθεί με την κοινωνία, οι περισσότεροι δεν έχουν δουλέψει καν, κύριε Δουλγεράκη. Και το αφήνω στην κρίση των ακροατών. Εγώ θεωρώ την 20ετή εργασιακή μου εμπειρία πολύ μεγάλο εχέγγυο, που με βοήθησε και βοηθά καθημερινά, στο να είμαι χρήσιμος στους πολίτες. Τον ότι έχω εργαστεί στην κοινωνία 20 χρόνια, έχω γειωθεί, αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα επαγγελματικά, κοινωνικά, οικονομικά της κοινωνίας και τα μεταφέρω ή προσπαθώ να την αντιμετωπίσω στη Βουλή. Δεύτερο, φυσικά, είναι η επιστημονική κατάρτιση. Η ενασχόληση με την τοπική αυτοδιοίκηση είναι μια μεγάλη υπόθεση που και αυτή βοηθάει στη γείωση με την κοινωνία. Είναι πολλά ζητήματα τα οποία είναι σημαντικά, αλλά προέταξα κάτι το οποίο μπορεί να ακούστηκε έτσι βαρύ για τις μέρες που είναι, αλλά είναι πολύ σημαντικό. Και πρέπει να δούμε το θέμα, ξαναφέρω, του πολιτεύματος στη χώρα. Πρέπει να ξαναφέρουμε τη δημοσιογραφία ψηλά. Νομίζω ότι δεν περιποιεί η τιμή να είμαστε στη θέση 107 παγκοσμίως. Να φλερτάρουμε με χώρες υποσαχάριες σε επίπεδο ελευθερίας του τύπου. Για εκείνους που φέρουν την ευθύνη, γιατί ευτυχώς υπάρχουν και εκείνοι οι άλλοι, υπάρχουμε εκείνοι οι άλλοι που τιμάμε και το ρόλο μας και το λόγο μας, έτσι. Ναι, ναι, γι' αυτό μιλήσατε για τα κεντρικά μέσα ενημέρωσης. Και που λέτε ότι με καλούν, δεν είναι ότι με καλούν, γιατί τους τα λέω και στις εκπομπές. Δεν έχω κανένα λόγο, κανένα πρόβλημα. Είναι η αλήθεια αυτή. Την αλήθεια μας πρέπει να τη λέμε. Και ξέρετε κάτι, τα νούμερα είναι πεισματάρικα. Άσχετα τι λέει ο Μαμουλάκης, η Δουλγεράκη, οποιοδήποτε. Όταν η χώρα μας είναι τελευταία στην Ευρώπη στην ελευθερία του τύπου, όταν εξαγοράζονται τα γενικά μέσα ενημέρωση με χυδαίο τρόπο με τα δικά μας χρήματα, κάποιος πρέπει να πει. Νομίζω ότι πρέπει να πει την αλήθεια. Αυτό λέω. Και το πιο σημαντικό. Ωραία, είπατε ότι εσείς λέτε την αλήθεια. Και τους τα λέτε έτσι όπως πρέπει να τους τα λέτε, μπας και κάποιος ξυπνήσει. Αλλά αυτό που είπατε το τελευταίο, ότι οι περισσότεροι εκπρόσωποι μας στο κοινοβούλιο δεν έχουν επαφή με την κοινωνία, δεν είναι γεωμένοι με την κοινωνία, δεν έχουν δουλέψει πολύ στη ζωή τους, αλλά αποφασίζουν όπως αποφασίζουν, νομίζω ότι δεν είναι κατηγορία για τους συναδέλφους σας βουλευτές, αλλά είναι καμπάνα για όλους τους ψηφοφόρους.
Βεβαίως, ακριβώς. Δείτε τη σύσταση, προσέξτε, δεν θα πω τίποτα. Έχουμε αυτή τη στιγμή στη χώρα το μεγαλύτερο, το πολυπληθέστερο υπουργικό συμβούλιο που είχε ποτέ η ελληνική δημοκρατία. Ο κ. Μητσοτάκης εξελέγει με πρόταγμα το ευέλικτο σχήμα, το μικρό υπουργικό συμβούλιο και κατέληξε πού, σε 65 αν είναι δυνατόν υπουργούς εξοκοινοβουλευτικούς πολλούς. Δείτε από αυτούς, μόνο από αυτό θα σας πω, ποιοι την εμπειρία του στην εργασιακή. Δεν θα πάρω για τον κύριο Χατζηδάκη που είχε γίνει και viral περί των ενθύμων του, που δεν είχε ούτε ένα, αλλά είναι κομματικός από τα 19 του χρόνια. Αυτά δεν περιποιούν τιμή, δεν βοηθούν τη χώρα. Πρέπει να υπάρχει ανανέωση στο πολιτικό σύστημα με συγκεκριμένα κριτήρια. Αλλά μια μεγάλη κουβέντα, όφειλα όμως να την καταθέσω έτσι στη δημόσια σφαίρα καθώς συζητάμε. Μάλιστα. Λοιπόν, αρκετές οι κουβέντες, οι προκλήσεις, οι φωτιές που βάλατε σήμερα, δεν το συζητάω, θα συζητιώνται. Κύριε Παμπουλάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την εδώ παρουσία σας. Καλή σας ημέρα. Καλημέρα, καλημέρα και να ευχηθούμε μια καλή χρονιά γεμάτη υγεία με το 2024 για όλο τον κόσμο.